Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα στην απικία του αέναου χρέους. Κυρίες και κύριοι, η πόλη αύριο, η απικία, έχει πολύ θέαμα. Έχει, αν θέλετε, τη δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων που αρχίζει, τη μεγάλη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και 18 ακόμα συνεργατών του που τον βοήθησαν, όπως λέει το κατηγορητήριο, να ξεπλύνει μίζες. Μίζες από εξοπλιστικά προγράμματα και να φτιάξει, αν θέλετε, όλες αυτές τις offshore εταιρείες. Κυρίες και κύριοι, αύριο αρχίζει η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Μετά τον Παπαγεωργόπουλο είναι ένας ακόμη σημαντικότερος πολιτικός που δικάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη και δικάζεται εν καιρό κατοχής, οικονομικής θυέλης, και ενώ οι μισοί Έλληνες είναι πλέον φτωχοποιημένοι και υπάρχει χρεοκοπία de facto, όχι de jure, αλλά de facto οπωσδήποτε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να μου πει ένας από εσάς, μόνος του τα έκανε όλα ο Άκης Τσοχατζόπουλος? Δικάζεται για πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, για μίζες ατέλειωτες, για λαδώματα ατέλειωτα, κυρίες και κύριοι. Πέστε μου, μόνος του τα έκανε? Δηλαδή, αγόραζε, φίλες και φίλοι, υποβρύχια. Μόνος του τα αγόραζε. Πήγαινε, ας πούμε, στον Νίκο Κριστόφλη και αγόραζε ένα σημικό για γάμου. Δεν ήξερε κανένας τίποτα μέσα σε αυτή την κυβέρνηση Σιμίτη. Δεν ήξερε κανένας από το Κισαία ότι αγόραζε τα τόρμια ένα και πόσο τα αγόραζε και πώς τα αγόραζε. Διότι και εσείς και εγώ έχουμε χάσει την μπάλα. Ακούμε προγράμματα δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλά ρε παιδί μου, δεν είχαμε πρωθυπουργό τότε. Την ώρα που υπέγραφε όλο το Κισαία να πάρουν, ας πούμε, 500 εκατομμύρια, ας πούμε, το C4I, να πάρουν υποβρύχια δισεκατομμυρίων από αυτή την Φέροσταλ, πώς λεγόταν αυτή η εταιρεία. Όλοι αυτοί που ήταν μέσα, που είχαν τελειώσει, όπως εσύ που με ακούς στο σπίτι σου, ένα λύκειο. Μερικοί μάλιστα δεν είχαν τελειώσει την οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχαν μπλέξει με την πολιτική και κάναν τους μάγκες, τους επικοινωνιολόγους και όλα. Πώς βάζαν υπογραφή κάτω από υποβρύχια? Πώς βάζαν υπογραφή κάτω από πάντσερ? Αυτά που μας έδιναν οι Γερμανοί, κάργα, δανείζανε, Deutsche Bank και δίνανε. Το ερώτημα λοιπόν που σου απευθύνω είναι, αύριο δικάζεται, θα πανηγυρίσεις. Πρέπει να δικαστούν οι Έλληνες πολιτικοί. Ο Άκης είναι το παγόβουνο της μίζας? Μήπως ο Άκης είναι η κορυφή της κορυφής του παγόβουνου της μίζας? Διότι εδώ θέλω να μάθω και κάτω, εσύ που μ' ακούς και ενδεχομένως υπηρετείς τις υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους. Στην ΕΥΠ, ας πούμε, ναι, μη με κοιτάς εσύ, αυτό που σου λέω. Στη ΚΥΠ. Η ΚΥΠ δεν έκανε εκθέσεις που τις πήγαινε στον πρωθυπουργό της χώρας, στο Μαξίμου, να του πει του πρωθυπουργού, αυτός πάει με τους Ρώσους, ιστορίες με τα τορμιένα. Έχει πάει στα υποβρύχια. Έχουμε έκθεση ότι συνάντησε τον τάδε και τον τάδε. Έχουμε έκθεση ότι ο ξάδερφος, ο οποίος βγαίνει τώρα και όπως περπατάει κιόλας, λέει: εγώ είμαι το καλό παιδί, ο ξάδερφος τα κάναν όλα οι άλλοι. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στην ελληνική πολιτεία. Και καλά κάνει ο άνθρωπος να θέλει να μετανοήσει, να βγάλει τις αμαρτίες του και ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, της σεβαστής, αλλά και ενώπιον όλων των παπάδων του κόσμου. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ο Σιμίτης δηλαδή, αυτός που είναι τώρα στο Κολωνάκι, ο οποίος δεν ούτε καλείται να καταθέσει. Εσύ που με βλέπεις, είσαι εν δυνάμει κρατούμενος για οποιαδήποτε αιτία στο ελληνικό κράτος. Ειδικά τώρα με τους Γερμαναράδες. Ο Σιμίτης δεν καλείται ούτε να καταθέσει. Κανένας από τον Κισαία, καλά δεν παίρνανε είδηση τίποτα? Σφυρίζαν τα δισεκατομμύρια. Αυτός μάζευε τις μίζες. Μοναχοφάης ήτανε. Όλα μοναχοφάεις, δεν τον φώναξε ποτέ ο Κοντός με τη δυσαρθρία να του πει, να σου πω, ο αδερφός του Κοντού που ήταν επικεφαλής μυστικής υπηρεσίας στη Γερμανία, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας Συντάγματος, ο διακεκριμένος καθηγητής, δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πει στον αδελφό του, ο υπουργός σου τρώει δισεκατομμύρια.
η Φέροσταλη, η Μάνη, ου, η Ζάχτεν, Μπίχτεν, Λιλιλίχτεν. Δίνει δισεκατομμύρια. Αύριο αρχίζει η δίκη, κυρίες και κύριοι, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Και οι Έλληνες το βράδυ θα κάτσουμε στην αρένα. Και μετά θα κοιτάμε τα χαρτιά της εφορίας, το χαράτσι στη ΔΕΗ, τους λογαριασμούς, το γεγονός ότι δεν θα έχουμε στο σπίτι να πάρουμε πράγματα. Χωρίς άρτων, θεάματα εις το Κολοσσέον της μικρής Ιουδαίας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πω και κάτι άλλο. Και καλά ο Σιμίτης, ρε παιδιά. Μας βγήκε ζαβό. Μας βγήκε πανίβλαξ. Δεν είναι τόσο δόλιος όσο φαντάζομαι εγώ, που θα τον ανέκρινα ακόμα. Αλλά μας βγήκε πανίβλαξ. Οι άλλοι όλοι που ήταν μέσα στον Κησέα, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Στάδε, όλοι οι άλλοι που ήταν. Καλά. Αχ, δεν τον μυρίσαν καθόλου. Όλα αγκαλιές, φιλιά, σοσιαλισμό, σύντροφοι, ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε ένα βίντεο που το ανέσυρε ο Αλέκος ο Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι και γνωστός προβοκάτορας. Ο Αλέκος ο Βασιλόπουλος, ας πούμε, έχει ένα βίντεο που έγινε τον Ιούνιο. Πότε είναι τον Ιούνιο του. Του 96 είναι, Αλέκο μου. Του λέει ο Άκης του Σιμίτη, προχωράμε! Για τον σοσιαλισμό προχωράμε, για μια δυνατή Ελλάδα προχωράμε. Και είναι ο Σιμίτης δίπλα. Και είναι όπως είναι έτσι, ξέρετε αυτό το πράγμα, να πούμε εκείνο, αυτό το think. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Προσέξτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε πώς γράφεται η ιστορία στην Ελλάδα, πώς συναρμολογείται. Πάμε να το δούμε. Εύχομαι στο νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σιμίτη, επιτυχία για το ΠΑΣΟΚ. Επιτυχία για την Ελλάδα. Επιτυχία για τον ίδιο προσωπικά. Θα είμαι παρόν στη μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα. Διότι μαζί έχουμε να εγγυηθούμε την πορεία προς το αύριο. Ισχύει η δέσμευση όλων μας και από αύριο θα είναι ένας αγώνας δημιουργίας, ένας αγώνας αντιπαράθεσης στο νέο συντηρητισμό και στο νέο φιλελευθερισμό. Θα είναι η μέρα που θα χτίσουμε το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος. Παλέψαμε για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και αύριο θα εγγυηθούμε το μέλλον της Ελλάδος. Γεια σας, μεγάλη νίκη, το 4ο Δημοκρατικό Συνέδριο για το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, πριν από 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει την Πρωθυπουργία, επειδή η ομάδα Λαλιώτη πήγε με το μέρος του, ο Παπανδρέου ήταν άρρωστος, εντάξει, είχε φύγει από τον Άσιο, είχε βάλει εκείνη την υπογραφή κτλ. Εγώ θυμάμαι τότε πάλι σε αυτό το στούντιο μέσα, είχα βγει και είχα πει Πρωθυπουργός ο Τσοχαντζόπουλος πριν λήξει ψηφοφορία στη Βουλή. Μου έλεγε το κοντρόλ, βγαίνει ο Τσοχαντζόπουλος, είχα κάνει μια εκπομπή, είπα Τσοχαντζόπουλος, βγήκε Σιμίτης. Βγήκε το πρώτο παλικάρι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Μαζί, λέει, προχωράμε με φερεγγιότητα και αξιοπιστία. Προσέξτε, όλοι αυτοί που μαζευόντουσαν γύρω του, ποτέ δεν πήρε και έχει δίκιο. Έχει κάνει τώρα και εξώδικα σε όλα τα μέλη του Κησέα και τους λέει, ελάτε να καταθέσετε ότι εγώ δεν ήμουν ο μόνος μου που έβαζα υπογραφές στους εξοπλισμούς, γιατί εκεί έγινε το πάρτι, κυρίες και κύριοι. Τώρα όμως θέλω να δείτε πώς φώναζε ο Άκης ότι είναι σοσιαλιστής. Πώς φώναζε συνέχεια για το σοσιαλισμό παλεύουμε, δείτε το. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Είμαστε σοσιαλιστές. Μαζί σας. Πες με εσύ που δουλεύεις στην ΕΕΠ. Πόσα ενημερωτικά σημειώματα απόρριτα στείλατε στο Μαξίμου για τις δουλειές του Άκη. Γιατί η ΚΙΠ, η ΕΕΠ, οι υπηρεσίες δεν έστειλαν ποτέ ένα έγγραφο τόσο που να λένε ότι όλα αυτά που γίνονται στο Πεντάγωνο υπερκοστολογούνται. Γιατί ρε παιδιά, γιατί δεν στείλατε χαρτιά παντού εσείς των υπηρεσιών ασφαλείας. Θα μου πείτε δεν ήταν ακριβώς η δουλειά μας να παρακολουθούμε τώρα πολιτικούς και τα λοιπά. Η άμυνα δεν ήταν η δουλειά σας. Δεν ήταν οι κίνδυνοι, οι επερχόμενοι κατά της χώρας. Ο κίνδυνος πτώχευσης. Δεν ήταν απειλή κατά της χώρας. Δεν είχατε υποχρέωση να πάτε να ενημερώσετε το Σιμίτη. Καλά ο Σιμίτης. Καλά ο Σιμίτης.
Πώς έβαζε υπογραφές, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να ετοιμάζετε τις υπογραφές όλων των εγγράφων του Κισεα, από τις οποίες λείπει μόνο μία, του Γιώργου Παπανδρέου. Έλειπε μονίμως ταξίδια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Σου λέει, βάζω υπογραφές στην Ελλάδα. Άσε, σου λέει, θα δείτε και έγγραφα τώρα του Κισεα που λείπει η υπογραφούλα του. Προς το παρόν όμως, ναι, δείξτε εκεί, έτσι. Μπράβο. Υπογραφές λείπει. Υπογραφή βλέπετε εδώ. Θα τα βλέπετε όλα. Απών. Λείπει. Και καλά κάνει το παλικάρι. Μονίμως είναι στο MIT, είναι στο Columbia, είναι στο Economic School of London. Είναι διότι είναι και μεγάλος οικονομολόγος, είναι και τρανός επιστήμονας, είναι we need a global, πώς το λέει, we need a global government. Αυτά τα έγγραφα λοιπόν ήταν στο Κισεα, κυρίες και κύριοι. Και όχι μόνο αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο. Τους καλεί. Εγώ απορώ γιατί η ελληνική δικαιοσύνη, εγώ δικηγόρος δεν είμαι, θα μας τα πούνε νομικοί και εισαγγελείς απόψε. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεν καλούνται τα μέλη του Κισεα να καταθέσουν. Εγώ θα έλεγα και σε δημόσια θέα να πάει η ΕΡΤ, να βάλει τα πεντακάμερα, τα εξακάμερα, να είναι πάνω τους και να καταθέσουν πώς τους πέρναγε αυτός ο Πανούργος Άκης, ο οποίος έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να καταδικαστεί, πώς τους πέρναγε όλα αυτά τα χαρτιά, δισεκατομμύρια. Σε μια χώρα που η μίζα είναι πρωταλλητής μαζί με το φθόνο. Προηγείται ο φθόνος. Ακολουθεί η μίζα. Για πάμε να δούμε τι είπε στον Αλέξη Παπαχελά στους φακέλους. Όπου εκεί ο Άκης ήθελε να πει ορισμένα πράγματα. Πάρτε ένα κομματάκι που από τότε φωνάζει να έρθουνε να μιλήσουν. Τι τους λέει δηλαδή. Θα μιλήσω εγώ άμα δεν μιλήσετε εσείς. Γιατί μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις πολιτικές. Από τη δίκη. Έτσι μου λένε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, να διαψευστώ. Πάμε να δούμε το κομματάκι αυτό. Ξέρουμε ή επασχεδόντως που μαθαίνουμε ότι αύριο είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια παραπομπή σας από την Επιτροπή. Το έχετε αποδεχτεί, να το πω έτσι αυτό, το έχετε προεξοφλήσει. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το έχω καταγγείλει, όχι το έχω προεξοφλήσει. Διότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν διάτρητη. Ενώ περίμενα ότι, όπως ακούσατε και προηγουμένως εδώ στην εικόνα, ότι είναι πράγματι η ώρα να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να βγάλουμε την αλήθεια στο φως, αλλά όλη την αλήθεια, και να μην αποκριβεί τίποτε, να μην αποκριθεί τίποτε, διαπίστωσα ότι σε αυτή τη διαδικασία πρώτον δεν εκλήθησαν ουσιώδεις μάρτυρες. Όπως? Μάρτυρες, όπως η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Στο κάτω-κάτω συζητούμε για να ψάχνουμε, εν πάση περιπτώσει, για ένα θέμα των ενόπλων δυνάμεων. Τα υποβρύχια, έτσι. Είναι δυνατόν να μην έχει καλέσει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία ξέρει καλύτερα από τον κάθε ένα τι έχει γίνει. Αλλά το βασικότερο ποιο είναι. Είναι δυνατόν να μην έχει καλέσει το Κισεα. Είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Το ένα είναι αυτό που λέτε εσείς, το οποίο είναι ότι πρέπει να έρθει να καταθέσει, υποθέτω εσείς λέτε, ο Κώστας Σιμίτης ή ο διαδοχός μου Γιάννος Παπαντονίου. Έχει σημασία. Αυτά είναι τα ονόματα, δεν είναι. Αυτά είναι τα μέλη της Κισεα. Γιατί να σας πω γιατί. Γιατί το θέλω εγώ αυτό. Όχι διότι θέλω να έρθουν, γιατί να έρθουν. Πρέπει όμως, είναι ανάγκη, εφόσον θες να βρεις την αλήθεια, να έρθουν να βεβαιώσουν τα ίδια τα μέλη του Κισεα. Πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Είναι πράγματι μια ύποπτη διαδικασία, όπως ορισμένοι προσπαθούν να υποστηρίξουν και να ισχυριστούν. Είναι μια διαδικασία για την οποία επιδιώχθηκε να πάρουν κάποιοι μίζες, όπως από συγκεκριμένες πλευρές μαζικά διαδίδεται στον τύπο. Κυρίες και κύριοι, πάω αμέσως στον Αλέξη τον Κούλια. Είναι ο δικηγόρος της κυρίας Βίκη Σταμάτη, της συζύγου του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου. Κύριε Κούλια, καλησπέρα σας. Σας έχουμε καλησπέρα, τηλεφωνικά καλησπέρα. Και θα ήθελα, στον βαθμό που σας επιτρέπει και η ιδιότητά σας ως συνηγόρου της κυρίας Σταμάτη, να μας πείτε τι περιμένετε από αυτή τη δίκη. Γιατί εγώ έχω μια πορεία. Πρώτον, γιατί δεν καλούνται ως μάρτυρες όλοι αυτοί του Κισεα. Και δεύτερον, τι θέλει να πει με αυτό ο Άκης ο Χατζόπουλος. Δηλαδή, θέλει να πει ότι δεν υπέγραφε μόνος του, υπογράφαν όλοι, έτσι. Θέλω να μου δώσετε μια ερμηνεία εσείς. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια διόρθωση. Λέγεται, ναι, η κυρία Τσοχατζοπούλου. Τσοχατζοπούλου, ναι. Να το αλλάξουμε. Όχι, να το αλλάξουμε. Αυτό το λέω για λόγους εντυπώσεων. Γιατί, ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία αφορά την κυρία Τσοχατζοπούλου, ναι, χαρακτηρίζεται μόνο από εντυπώσεις. Και δυστυχώς, εγώ ανέλαβα την υπεράσπιση της προμηνός περίπου. Μάλιστα. Κανείς δεν έκανε τον κόπο να κάνει αυτό που κάνετε εσείς. Δηλαδή, όποιος διαβάσει τη δικογραφία αυτή, η οποία μένει είναι 1100 σελίδες,
αλλά έχει μόνο 18 μαρτυρικές καταθέσεις, που είναι για μένα πρωτοφανές για τέτοιου είδους υπόθεση. Ο ανακριτής να έχει τόσο καιρό τη δικογραφία στα χέρια του και στο τέλος να περιοριστεί σε 18 μάρτυρες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η δίκη, ναι, και η διερεύνηση αυτού που κατηγορούν ότι έκανε το περιβάλλον του Χατζόπουλου ξεκινάει αύριο. Η ανάκριση δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Έγινε μια επιλεκτική ανάκριση η οποία... Δεν θέλω να πω ότι ήθελε να προστατεύσει κάποιους. Κύριε Κούγια, εσείς είστε συνήγορος υπεράσπισης. Θέλω να μου πείτε κάτι. Εσείς προβλέπετε, για να μην πάμε και προκαταλάβουμε, αν θέλετε, και μια δίκη. Πέστε μου κάτι. Εσείς προβλέπετε ραγδαίες εξελίξεις επί της υποθέσεως. Δηλαδή, προβλέπετε ότι θα έχουμε εκπλήξεις επάνω σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Χατζόπουλος μπορεί να πει πράγματα τα οποία να συγκλονίσουν το Πανελλήνιο ή θα μείνει στο ότι καλέστε μάρτυρες τα μέλη του Κισέα, ξέρω. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος του κ. Τσοχατζόπουλου, είμαι δικηγόρος της κ. Τσοχατζόπουλου, που είναι ο τελευταίος στόχος της εμάς. Πείτε μου δύο πράγματα τότε, γιατί διάβασα και μια συνέντευξή σας, ναι. Πείτε μου δύο πράγματα. Η κυρία Τσοχατζόπουλου μένει στη γραμμή υπεράσπισης του συζύγου της, δηλαδή μένει στην έννοια ότι άκουσα, μάλιστα διάβασα και ένα τίτλο, ότι εγώ δεν πρόκειται να χωρίσω τον Άκη ποτέ. Αυτό, δεν είναι, αυτό αφορά την προσωπική του σχέση και ναι, αυτό την τιμά. Ναι. Δηλαδή, γιατί υπήρξαν κάποιες παραπληροφορήσεις, ναι, οι οποίες ήταν σκόπιμες, με σκοπό να απομυθοποιήσουν την προσωπικότητά της, ότι τώρα που είναι τα δύσκολα, όπως όλοι, και μιλάμε όλοι, όταν λέμε όλοι, εγκατέλειψαν τον νούμερο 2 του Πασόκ από το 1974 και μετά, το ίδιο θα έκανε και η γυναίκα του και η μητέρα του παιδιού του. Αυτό όμως δεν είναι ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα κάποιοι προσπαθούν από την αρχή να καταστήσουν κεντρικά πρόσωπα αυτής της υποθέσεως. Ναι, θα μπορούσα, και τη γυναίκα του. Θα μπορούσα βέβαια να σας πω. Αυτής... Ακούστε με να τελειώσω λίγο. Ναι, ναι. Μια κουβέντα. Λίγο σας πιέζω λόγω χρόνου. Ναι. Και εγώ, έχω το ίδιο πρόβλημα και δεν θέλω, ναι, να μιλήσω. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνω υπεράσπιση της εντολής μου, αλλά θα πω, ναι, κάτι. Κάποιοι έχουν συμφέρον να περιοριστεί αυτή η υπόθεση του Τσοχατζόπουλου και στη γυναίκα του. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα, αν θέλετε τη δική μου κουγέικη διέστηση, μετά από 38 χρόνια δικηγορία, το λέω έτσι λαϊκά. Ναι. Αυτό θα βόλευε πάρα πολλούς. Πέστε μου κάτι όμως, γιατί ο κύριος Ζήγκρας τους μπερδεύει και τον κύριο Τσοχατζόπουλο και την κυρία Τσοχατζόπουλο? Δεν μπερδεύει καθόλου την κυρία. Μια φράση λέει, νομίζω, ναι, λέει ότι η γυναίκα του πρέπει να γνώριζε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Ζήγκρας, ο οποίος είναι γενετής μαζί με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, όπως είναι μαζί με τον κύριο Τσοχατζόπουλο και όλο το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί η κυρία Τσοχατζόπουλου στην ζωή του Τσοχατζόπουλου πήγε στο τέλος, στα στερνά. Ήταν μια απομονωμένη γυναίκα. Ο κύριος Ζήγκρας. Εσείς θα επιμείνετε ότι η κυρία Τσοχατζόπουλου δεν είχε καμία σχέση. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Θα έχετε πολλή δουλειά. Θα επιμείνετε προφανώς ότι δεν είχε καμία σχέση με χειρισμό offshore και όχι, χειρισμό εταιριών και τέτοια. Κάτι που είναι πιο σοβαρό που κανείς δεν το έχει να το πει. Ναι. Ότι η κυρία Τσοχατζόπουλου δεν γνωρίζει κανέναν από τους κατηγορουμένους της. Ακόμα και τον κύριο Ζήγκρα, τον οποίο έχει συναντήσει μόνο δύο φορές για πολύ λίγα λεφτά. Για τι θέμα? Για οποιοδήποτε θέμα, γιατί το κοινωνικά. Όχι, επειδή θα σας ρωτήσουν οι δικαστές, θα πούνε. Όχι, δύο λεφτά, όχι, γιατί όχι, τον είδε. Ξάδερφος για λουκούμια τον είδε, γιατί όχι, τον είδε. Τον, ναι, συνέστησε ο κ. Τσοχατζόπουλος, να ξέρετε ότι. Α, εντάξει. Ναι. Για την οικογένεια Τσοχατζόπουλου την προηγούμενη. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται ως επόμενη σύζυγος, ναι. Όχι μόνο αυτό. Δεν υφίσταται. Ήταν, ναι, μισητό πρόσωπο. Μάλιστα. Και είναι μισητό πρόσωπο. Θα σας παρουσιάσω τώρα τους καλεσμένους και θα σας πω γιατί τους κάλεσα εδώ. Έχω τον κύριο Ευάγγελο Βασιλάκο, πρώην Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας εδώ. Ο κύριος Βασιλάκος, έχετε διαβάσει κατά καιρούς, δεν έχει δώσει, δύο-τρεις συνεντεύξεις έχει δώσει, δύο-τρεις συνεντεύξεις. Ο κύριος Βασιλάκος έχει πει, νομίζω, αποκαλυπτικά πράγματα, σωστά και πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, όσον αφορά το πάρτι εξοπλισμών που έγινε μετά τα ίμια, ας πούμε. Το έχει πει ο άνθρωπος με έναν τρόπο, ως γραμματέας, επέζησε, νομίζω. Έφυγε επί Ευάγγελου Βενιζέλου, νομίζω έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, θα μας πει 10 πράγματα για αυτά τα. Πώς, ας πούμε, αυτό το Πεντάγωνο, ας πούμε, παίρνει τόσα δισεκατομμύρια κτλ. Κοντά σας έχω επίσης ένα πολύ φίλο, και λέω φίλο γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγκλώνησε το Πανελλήνιο κάποια στιγμή, πέταξε μια παρέτηση. Όταν λέω πέταξε την κυριολεξία όμως, δηλαδή αποργεί. Είναι ο κύριος Γιάννης Ακάης Αγγελέας, ο οποίος είπε: εγώ δεν μπορώ να δικάζω Έλληνες πολίτες όταν παραγράφονται τα κακουργήματα των πολιτικών. Επίσης δίπλα του έχω τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αν δεν κάνω λάθος, είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πλέον. Και έτσι.
ο οποίος θα ασχοληθούμε μαζί, θα μας πει ο κύριος Καπερνάρο τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση τελικά. Παραγράφεται η παθητική δωροδοκία, μένει το ξέπλυμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει, κυρίες και κύριοι, όταν τα παίρνεις δηλαδή και είσαι πολιτικός, παραγράφεται βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Με κοιτάς και γελάς εσύ από το σπίτι, ναι. Όταν όμως σε πιάσουν αργότερα με τον άλλο νόμο, να τρέξεις να βγάλεις μια οφσοράκι, ένα οφσοράκι ή δύο οφσόρ ή πέντε οφσόρ, να τα κουκουλώσεις αυτά για τα οποία δεν σε πιάνει κανένας νόμος ότι τα πήρες, τότε λέει ο νόμος περί μπουγάδας, πας για ξέπλυμα κατευθείαν. Τελειωμένο. Θα δούμε, έχει πολύ πλάκα η Ελλάς. Είναι η Ελλάς από ότι τα τελευταία 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, παρατηρώ αυτά τα φαινόμενα. Είναι Κολομβιανά βέβαια, υποσαχάριας περιοχής, αλλά δεν είναι και τυχαία η κατοχή που έχουμε τώρα. Επίσης κοντά είναι ο Κώστας Αλατζάς, ένας πολύ καλός συνάδελφός μου, ο οποίος είναι ο στρατιωτικός συντάκτης εδώ στον Sky, σε όλο τον Όμιλο. Πριν πάω όμως στον κύριο Βασιλάκο, με συγχωρείτε, θέλω να δούμε, κάνε μου τη χάρη ρε Μάνο, δώσε ένα χρώμα, τι λέει ο Άκης που λέει ότι εγώ τεμίζες πήρα, δεν πήρα τίποτα, να έρθει τον Κισέα. Να έρθουν οι άνθρωποι του Πασόκ εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, έχω και μια βαλίτσα που σφυρίζει ακόμη σε αυτή μου, είναι του Τσουκάτου. Είναι μια βαλίτσα η οποία έχει μείνει στα λογιστήρια του Πασόκ, όπου μου είχε αφηγηθεί εμένα ο Θόδωρος ο Τσουκάτος, ότι είχε αναλάβει μια καθιερωμένη πρακτική στις προεκλογικές εκστρατείες. Δηλαδή, γινόταν στην πλατεία η συγκέντρωση και πηγαίναν οι βαλίτσες από εδώ για να μην πέσουν σε κανένα στέλεχος επάνω και πούνε πού την πάτε τη βαλίτσα. Καταλάβατε. Γινόταν αυτά. Έχουν γραφτεί αυτά. Δεν σας κουράζω. Πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι. Δώστε το σε παρακαλώ. Είναι από τον Αλέξη Παπαχελά από τους Φακέλους. Ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βουλευτής για πολλά χρόνια, υπουργός για αρκετά χρόνια, και ο οποίος ξαφνικά αρχίσατε να ζείτε με έναν τρόπο, ο οποίος δεν δικαιολογείται ούτε από τα εισοδήματά σας, ούτε μέχρι τη μέχρι τότε ιστορία σας, να το πω έτσι. Να ξεκινήσω από το γάμο στον Τζον Σένγκ, ο οποίος θυμάστε ότι είχε προκαλέσει την κοινή γνώμη. Ή να πάω επίσης στο γεγονός ότι μένετε σε ένα ακίνητο, σε ένα πολύ ακριβό δρόμο της Αθήνας, όπου έχει μια διαδρομή πίσω με αρκετές offshore που εμπλέκονται με αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, επειδή αυτά λέγονται, όπως τα είπατε ακριβώς, και χαίρομαι που τα είπατε. Όμως, κύριε Παπαχελά, εγώ 40 χρόνια ζω στην πολιτική ζωή τόπου και με ξέρει ο κόσμος παντού. Δεν έχω αλλάξει τίποτε. Εγώ θα πάρω το πρώτο σχόλιο από το φίλο μου, τον κύριο Βασιλάκο, εδώ, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών. Πέστε μου κάτι. Έχετε δηλώσει ότι όλα τα συμβόλαια και συμβάσεις εκεί στο που είσαστε γραμματέας εξοπλισμών, ήταν υπερκοστολογημένα. Θέλω να μου πείτε πώς γίνεται σε αυτό το Υπουργείο Άμυνας να είναι όλα υπερκοστολογημένα. Δηλαδή, γιατί εμείς παίρναμε, ο διπλανός έπαιρνε ένα ντουφέκι 10 ευρώ, να μην πω δραχμές, και ο άλλος το έπαιρνε 50. Αν ήταν τόσο απλό όσο το περιγράφετε, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά. Ναι. Η υπερκοστολόγηση έχει πολλά πράγματα από πίσω, κύριε Τραγκά. Δεν είναι τόσο απλό σαν να λέτε ότι κάποιος γείτονας ίσως πήρε κάτι 10 ευρώ και εμείς το πήραμε 50. Απλώς θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην ανάλυση σας το γεγονός ότι τα περισσότερα οπλικά αισθήματα παρουσίασαν τεχνικά προβλήματα και προφανώς υπερεύησαν οι αρχικώς τεθέντες προϋπολογισμοί. Δηλαδή, είχε προϋπολογίσει το κράτος κάποια χρήματα να δώσει, υπερεύει αυτούς τους προϋπολογισμούς και σε όλα αυτά να λάβετε υπόψη σας. Εσείς πώς έτσι πήρατε μυρωδιά έτσι εσάς ότι όλα αυτά ήταν υπερκοστολογημένα, δηλαδή, γιατί το έχετε καταγγείλει εσείς, τα έχετε πει και σε συνεντεύξεις και τα λοιπά. Εγώ, κύριε Τράγκα, δεν κατήγγειλα υπό την έννοια που το λέτε, όπως και σαν... Όχι, το καταθέσατε ως άποψη σε διάφορες συνεντεύξεις. Εγώ κατάθεσα την εμπειρία μου. Ναι. 4,5 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας, τίποτα περισσότερο. Αν αυτό ενόχλησε κάποιους και ιδίως πολιτικούς, προφανώς δεν είναι θέμα που αφορά εμένα. Και σε ό,τι αφορά το θέμα, το δικαστικό τέλος πάντων, εμένα ως Έλληνα πολίτη, δεν με αφορά το δικαστικό παύλα νομικό ζήτημα του πρώην Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα με τον κύριο Τσοχατζόπουλο είναι αμυγός πολιτικό και είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι, δηλαδή είναι πρόβλημα του. Όταν λέτε φυσικά πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν. Το πολιτικό σύστημα κάνει τις υπερκοστολογίες είναι το πρόβλημα του. Αυτό διεννοώ. Το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι υπερκοστολόγηση. Να σας πω τι εννοώ, ξεκάθαρα, κύριε Τσοχατζόπουλο. Ξεκάθαρα θέλω. Ναι. Ξεκάθαρα θα σας το πω. Ναι. Αν υποτεθεί, μάλλον εάν αποδειχθεί ότι ο κύριος Τσοχατζόπουλος είναι ένοχος για τις κατηγορίες που το αποδίδονται. Τότε υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένα πολύ σοβαρό θέμα στο πολιτικό σύστημα. Κανείς δεν γνώριζε. Αυτό λέω. Κανείς δεν γνώριζε. Αυτό λέω.
Αυτό λέω. Εάν λοιπόν πάμε την υπόθεση εργασίας. Εάν πάμε την υπόθεση εργασίας λίγο παρακάτω, μετά από 10 χρόνια, πάλι θα λέμε το ίδιο, ότι αν βρούνε κάποιο υπουργό ο οποίος σε μια διάρκεια της θητείας του τυχόν κατηγορηθεί, μετά από 10 χρόνια, σας ξαναλέω, πάλι θα λέει το πολιτικό σύστημα ότι δεν γνώριζε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο, αν θέλετε, θέμα το ΚΙΣΕΑ. Εγώ έχω καταθέσει στη Βουλή ότι πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι, όχι να κληθούν, πρέπει να λογοδοτήσουν και δεν υπάρχει αυτό, ξέρετε. Όταν εννοείται, λέτε όλοι οι υπουργοί της Άμυνας. Και όλοι οι υπουργοί που βάζανε υπογραφές. Υπάρχουν και υπουργικά συμβούλια, η Δημοκρατία. Εσείς τι σας έκανε πολύ εντύπωση, έτσι, από αυτές τις παραγγελίες τις μεγάλες. Πείστε μου κάτι, τι σας έκανε κυρίως εντύπωση σε όλα αυτά, δηλαδή, ας πούμε. Εμένα, κύριε Τράγκα, μου έκανε εντύπωση ότι, να σου το πω έτσι, λυπάμαι για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, ότι στην ελληνική πλευρά υπήρχε πάντα μία οσφιοκαμψία απέναντι στους συμβαλόμενους. Στους Γερμανούς, ας πούμε. Αν θέλετε, κοιτάξτε, επειδή είστε γνωστός αντιγερμανός. Ναι, όχι με την έννοια αυτή. Όχι με την έννοια, εντάξει. Ναι, εγώ δεν έχω στρατόπεδα συγκέντρωση για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί έχουν στρατόπεδα συγκέντρωση για τους Έλληνες. Και είχαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω για τους Γερμανούς που είναι φίλοι σας, είναι ότι αν αυτή τη στιγμή βιώνει ένα πρόβλημα η Ευρώπη, έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί εσωτερικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δύο λόγια. Η Γερμανία όλα αυτά τα 10 χρόνια, η Γερμανία σαν κράτος, σαν χώρα, έκανε εξαγωγές στα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης. Ένα κομμάτι των εξαγωγών. Αγοράζαμε πολλά από τους Γερμανούς, κύριε Βασιλιά. Εσείς. Πάρα πολλά, κύριε Τράγκα. Και όχι μόνο. Για να μην πήξουμε τον κόσμο. Κύριε, 600 τάγκς η Ελλάδα, 400 τάγκς η Γερμανία. Δεν είναι μόνο. Έπαιρνε 400. Εμείς έχουμε 1.600 τάγκς και 400 έχει όλη η Γερμανία. Εντάξει, κύριε Καπετάνιο, δεν είναι μόνο αυτό. Για πετε μου, αγοράζουμε γερμανικά αυτοκίνητα, γερμανικά όπλα. Ένα κομμάτι λοιπόν από το χρέος που έχει σήμερα η Ελλάδα είναι από αυτά τα πράγματα. Επίσης έχω δηλώσει σε θεσμικά όργανα ότι δύο είναι οι κύριοι παράγοντες του χρέους της Ελλάδας σήμερα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι εξοπλισμοί. Αυτό για μένα είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Το χρέος δηλαδή που έχουμε τώρα. Είναι η Κρίκη, το πώς πήραμε, έγινε καλά, έγινε, χάθηκε η μπάλα εκεί, ε. Ναι, Siemens μέσα, Γερμανοί, ξανά Γερμανοί, συφορά, ιστορίες. Λοιπόν, ήτανε... για να έχετε και λίγα νούμερα, γιατί σας παρακολουθούν, να μάθουν λοιπόν, οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε λοιπόν, επειδή το ακριβές νούμερο των Ολυμπιακών Αγώνων, ίσως εδώ ο κύριος βουλευτής μας πει καλύτερα σε μια απάντηση που δόθηκε πρόσφατα στη Βουλή, πείτε ότι είναι 20 δισεκατομμύρια. Ναι. Εγώ σας λέω 20 και άλλα 20 πείτε σε μια δεκαετία για τους εξοπλισμούς. Αυτά είναι 40 δισεκατομμύρια. Η τωρινή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι 50 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν η υποθετική περίπτωση που σας λέω για 10 χρόνια μπροστά έχει ένα πρόβλημα το πολιτικό σύστημα, κύριε Τράγκα. Η συνέχεια μου λέτε έχει ένα πρόβλημα. Α, για πες με εσύ που με βλέπεις. Έχει πρόβλημα το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Δεν είναι τζάμια. Δεν είναι αδαμαντίνη. Δεν είναι ξάστερη. Και πάω στο φίλο μου τον κύριο Λατζά. Για πες μου κάτι που κάνεις στρατιωτικό ρεπορτάζ. Εσύ πες μου πότε ξεκίνησε το πάρτι, γιατί κάνεις χρόνια, έτσι. Κάνεις στρατιωτικό ρεπορτάζ και είσαι μέσα και έξω στον Πεντάγωνο. Για πες μου εσύ, ουσιαστικά η το ουσία πάρτι... του Τσοχατζόπουλου τώρα, δηλαδή, ο Σιμίτης πού είναι απόψε, Πού είναι απόψε ο Σιμίτης, δεν θα πάει αύριο στο δικαστήριο να καταθέσει για το φίλο του Τζοχατζόπουλο, δεν θα καταθέσουν οι άλλοι του ΚΙΣΕΑ. Για πέστε μου εσείς, ναι. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι που νομίζω είναι χρήσιμο για τους τηλεθεατές. Ο Άκης Τζοχατζόπουλος και οι υπόλοιποι 18 κατηγορούνται για ένα μόνο αδίκημα. Αύριο. Σήμερα μάλλον. Για νομοποίηση εσόδων. Δεν κατηγορούνται γιατί αγόρασαν αυτό το οπλικό σύστημα. Δεν κατηγορούνται αν ζημίωσαν ή όχι το ελληνικό δημόσιο. Δεν κατηγορούνται για το αν παραβίασαν τα καθήκοντά τους. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν κλείσει προπολού. Πώς κλείσαν. Κλείσαν με όχι, την Κώστα Λατζά, κύριε Λατζά, πώς κλείσαν όλα εδώ στην Ελλάδα. Μόνο νόμος περί μπουγάδας, να πούμε, ισχύει. Για πες μου, δε. Όλα κλείσανε ουσιαστικά το 2005. Ναι. Το ελληνικό δημόσιο μετά. Το συμβάν με τα ίμια, το γεγονός των ημείων. Τότε που είπε thank you very much. Thank you, όπως είχε την thank you, thank you, thank you. Από τότε ξεκίνησε το πάρτι. Από τότε λοιπόν, από το 1997 μέχρι το 2003, η Ελλάδα ξόδεψε περισσότερα από 17 τρισεκατομμύρια δραχμές σε μικρά και μεγάλα οπλικά συστήματα. Ακριβοπληρωμένα οπλικά συστήματα, πρωτότυπα πολλές φορές στην κατασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι ανέβαινε ακόμη παραπάνω η τιμή.
Υπερκοστολογημένα όλα. Υπερκοστολογημένα. Αυτό είναι όλο το πράγμα. Και αυτό οπλικά είναι, συστήματα που γίνανε στη συντριπτική τους, εξοπλιστικά προγράμματα που γίνανε στη συντριπτική τους πλειοψηφία με απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα δίνοντας προκαταβολές στους αναδόχους των έργων από 40% έως και 80%. Αυτή ήταν μια πάγια τακτική που ακολουθήθηκε από το ελληνικό δημόσιο, επί κυβερνήσεως Σιμίτη και επί υπουργείας Άκη Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντονίου. Ναι. Περισσότερα από 17-3 ξοδέψαμε για όπλα. Τα οποία πολλά είχαν, όπως είπε και ο κύριος Βασιλάκος, είχαν ατέλειες. Μα έχει πρόβλημα το πολιτικό σύστημα, μου λέει. Εν τω μεταξύ, κάνατε και εκθέσεις εσείς, έμαθα εγώ. Έχετε δώσει εκθέσεις εφόλων αυτών των παραγγελιών. Προφανώς. Έχετε δώσει. Γιατί το λέτε, και έχετε επισημάνει. Ναι. Κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βασιλάκο, τον οποίο εκτιμώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάνει κάποιες. Έχει κάποιες αναφορές σημαντικές και ίσως είναι ο μόνος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι σήμερα που έκανε. Κύριε Βασιλάκο, σημείωσε μια φράση που είπατε. Πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι. Θα σας ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε μερικούς από τους όλους απόψε. Όχι, μην με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία να σας πω. Σας παρακαλώ, μετά αναλαμβάνω εγώ τα υπόλοιπα. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να σταχυολογήσει πρόσωπα και να τον υπερασπιστείτε εσείς ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί λέει αυτό που μπορώ να πω εγώ, αυτό που μπορώ να πω γιατί τον έχω δίπλα μου. Γιατί πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι. Είναι ότι έχει υποβάλει ειδικές εκθέσεις. Έχετε ιδέα. Γιατί πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Έχει υποβάλει ειδικές εκθέσεις. Κύριε Καπερνάρο, δεν ήσασταν στην Βουλή ως κοινοβουλευτικό κόμμα εννοώ. Όταν κατέθετα, με φώναξαν στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, η Βουλή των Ελλήνων. Εξεταστική Επιτροπή. Όχι προκαταρτική, εξεταστική. Η Εξεταστική είναι μια επιτροπή της πράξης. Ναι, ναι, ναι. Να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να κοροϊδεύουμε τον λαό. Μισό λεπτό, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς ακριβώς. Ναι. Όταν αποφάσισε η Βουλή να ασχοληθεί με το ζήτημα των υποβρυχίων, δημιούργησε δύο επιτροπές. Μία προανακριτική για τον κύριο Τσοχατζόπουλο και μία εξεταστική για την περίοδο από το 2001 στην ουσία που δεν ήταν ο κύριος Τσοχατζόπουλος υπουργός μέχρι το τότε σήμερα. Μέχρι το σήμερα τη τότε εποχή, το 2001. Στα πρακτικά τη Βουλή, κύριε Καπερνάρο, τα ονόματα που ζητάτε είναι κατατεθειμένα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καπερνάρο, κύριε Σακά. Τα πρακτικά δεν ήμουν τότε. Μισό λεπτό, δεν μπορεί να. Εκείνο που θέλω. Πέστε μου κάτι. Εσείς, πέστε μου κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο το τελευταίο. Έτσι, η, κατά τη γνώμη σας, η μεγαλύτερη υπερκοστολόγηση, οι μεγαλύτερες υπερκοστολογήσεις που έγιναν. Μας είπατε ότι έγιναν στους εξοπλισμούς και στην Ολυμπιάδα. Επειδή είσαστε γραμματές, θέλω να μου πείτε δηλαδή στα τόρμη, να μου πείτε δύο κατηγορίες, ξέρω εγώ. Το συμφοράει, το είδα, ότι το πήραμε ασυναρμολόγητο. Ναι, δεν το πήραμε. Θα σας απαντήσω όπως και στον κύριο Καπερνάρο. Ναι. Ό,τι λέω δημόσια είναι ότι έχω καταθέσει θεσμικά και δεν συγκινήθηκε κανείς. Είναι τόσο απλό. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Κανείς. Εάν ήσασταν στην Εξεταστική. Όταν λέτε θεσμικά. Εννοώ στην Επιτροπή της Βουλής. Εννοώ στην Επιτροπή της Βουλής. Κυβερνήσεις. Εννοώ στην Επιτροπή της Βουλής. Εάν ήσασταν παρόν στην Επιτροπή της Βουλής, ειδικά οι τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι εκ των οποίων σήμερα δεν είναι βουλευτές. Μάλιστα. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή να παραμείνει πίσω, παρακαλώ, δείξτε τη. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Εξαιρετική. Τον καλεί να καταθέσει. Συνεχίστε, παρακαλώ. Απλώς με αντιμετώπισαν. Έμειναν ασυγκίνητοι. Ούτε δάκρυ. Τον αντιμετώπισαν. Ως υπερασπιστές του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Βενιζέλου. Εγώ δεν κατηγορώ κάποιον. Εγώ λέω τα πράγματα, την αλήθεια, έτσι όπως την έζησα και όπως την βίωσα. Μου λέτε για αναφορές. Προφανώς. Τη δουλειά μου την έκανα. Όταν πηγαίνατε, ας πούμε, σε αρμόδιους υπουργούς ή άλλους και τους λέγατε, ρε παιδιά, όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία δεν βγαίνουν. Δεν θέλω να επιταθώ. Δεν θέλετε να πάτε σε υπουργούς. Πέστε μου κάτι. Εσάς σας απομάκρυνε ο κύριος Βενιζέλος. Όχι, δεν με απομάκρυνε. Παραιτήθηκα. Παραιτήθηκατε. Κατόπιν πιέσεων θέλατε ή είπατε ώρα να πηγαίνουμε. Ώρα να πηγαίνουμε, είπατε, μήπως. Όχι. Έφυγα η διαβουλήση. Εγώ πήρα την απόφαση να φύγω. Ναι. Ξεκινήσατε να είστε στο Πεντάγωνο από πότε? Το 2006, τον Απρίλιο του 2006, με τοποθέτησε ο κύριος Μεμαράκης. Ο κύριος Μεμαράκης και φύγατε επί Βενιζέλου αφού κάτσατε για να διάστημα. Τον Οκτώβριο του 2010. Έχω μάλιστα την αίσθηση ότι στην αρχή σας είπε ο κύριος Βενιζέλου να μείνετε. Με τον κύριο Βενιζέλου το έχω πει επίσης δημόσια και θεσμικά ότι είχαμε μια καλή συνεργασία. Τον ενημερώσατε και αυτόν όμως για ό,τι γινόταν πριν. Προφανώς. Σας λέω, εγώ μπήκατε στο γραφείο του Βαγγέλη και του είπατε γίνονται αυτά, δύο ώρες. Κύριε Τράγκα, εγώ έκανα τη δουλειά μου. Ναι. Και θεωρώ, εκτιμώ εγώ, επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, ότι τη δουλειά μου την έκανα σωστά.
Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί κάποια πράγματα δεν προχώρησαν και γιατί δέχτηκα τόση λάσπη. Μάλιστα. Εντάξει, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι συνειρμοί. Ο κύριο Βασιλάκο, κύριε Τράγκα, ήταν ο μόνο γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Και γι' αυτό τον έχουμε απόψε κοντά σα. Βγαίνει, κυκλοφορεί ελεύθερο και κάνει αναφορέ. Μισό λεπτό. Θα πάρω μια άποψη από τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, τον κύριο Ξόγωνο. Να πούμε, όχι, διότι... πριν το πάρετε, πριν ναι. πάρετε αυτό, θέλω να ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο ότι δεν υπάρχουν, τα δικαστήρια είναι ποινικά, αστικά, διοικητικά. Πολιτικές ευθύνες αυτές τις ανοησίες θα τις σταματήσουμε, διότι πολιτικοευθυνοδικεία δεν υπάρχουν. Ναι. Πολιτικές ευθύνες και ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες, δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι ποινικές ευθύνες. Ποινικές τι ήταν ο άνθρωπος, τι ήταν, διευθυντής σε πολυεθνική. Ποινικές ευθύνες. Υπουργός δεν ήταν, εκλεγμένος δεν ήταν. Βεβαίως. Εκλεγμένος. Ναι, εκεί που ήταν στην καρέκλα που ήταν εκεί υπέγραφε λεφτά. Δεν ήταν των Ελλήνων φορολογουμένων. Ναι, όχι, είναι ποινικές ευθύνες. Δεν ήταν των Ελλήνων φορολογουμένων. Ιδιώτης ήταν. Ποινικές ευθύνες. Καταλαβαίνετε κύριε Καπερνάρη. Business έκανε. Τι δούλευε έτσι τον ιδρώτα του από το πρωί μέχρι το βράδυ στην επιχείρηση που δουλεύεις εσύ. Ως διευθυντής ή την έχεις και πάει να κλείσει ή έκλεισε. Ήταν στο Υπουργείο και υπέγραφε. Και γελάγανε τα ουίσκια στα κιτσέα. Ε! Τι ήτανε! Του βγαίνει η Παναγία, ψέξει το πρωί να πάει σε επιχείρηση. Δούλευε μέχρι τις 4 τη νύχτα. Και όταν δούλευε, τι! Εκλεγμένος δεν ήτανε. Ε! Δεν το ήθελε. Πάμε στον κύριο Ξόγωνο, τον φίλο μου, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλημέρα δηλαδή τώρα. Θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, αν έχετε την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη. Ο άνθρωπος αυτός διώκεται γιατί έκλεψε. Ή γιατί έπλυνε. Αυτό ακριβώς είναι ο παραλογισμός του ελληνικού συστήματος ποινικής ευθύνης ή μάλλον ποινικής ασυδοσίας των υπουργών και των πρώην υπουργών. Διώκεται όχι διότι δωροδοκήθηκε, αν δωροδοκήθηκε, αλλά διότι επιχείρησε να ξεπλύνει εντός εισαγωγικών, να νομοποιήσει δηλαδή τα έσοδα τα προερχόμενα από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Κύριε καθηγητά, αν τα είχε σε μια θηρίδα και τα είχε αφήσει εκεί χωρίς να κουνάει το χέρι του και χωρίς να πηγαίνει ο κύριος Ζήγκρας, όπως καταγγείλει ο κύριος Ζήγκρας, όχι εγώ, και δεν έπαιρνε τίποτα. Τα βλέπε ένα λόφο, ας πούμε, και δεν τον πείραζε κανένας. Δεν θα μπορούσε να τον αγγίξει κανείς, κύριε Τράγκα. Ναι, θα ήταν παθητική δωροδοκία η οποία έχει διαγραφεί, δεν έχει παραγραφεί. Βασικό αδίκημα. Ακριβώς, διότι το άρθρο 86 του Συντάγματος βλέπει ότι οι ποινικές ευθύνες των υπουργών, ή μάλλον η δυνατότητα της Βουλής να ασκήσει δίωξη κατά υπουργού ή πρώην υπουργού, μάλιστα, είναι η μόνη αρμόδια να το κάνει αυτό για πράξεις ή παραλήψεις του υπουργού κατά την άξιση των καθηκόντων του. Μάλιστα. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν εκλείπει μετά την πάροδο των δύο πρώτων συνόδων της επόμενης από τη διάπραξη του αδικήματος βουλευτικής περίοδου. Στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 1996 μέχρι το 2000. Ω, καθάρισαν. Εντάξει, δηλαδή μετά έγινε, περάσανε τόσες εκλογές, τόσοι σύνοδοι της Βουλής, ε. Κατά τη διάρκεια... Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2006 ναι, παραγράφηκαν. Ναι. Η συμπλήρωση της αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος της Βουλής να ασκήσει δίωξη, επήλθε. Για μένα τα αδικήματα που τελέστηκαν ως το 2000, το 2002, για δεν τα αδικήματα που τελέστηκαν τυχόν από το 2000 μέχρι το 2004, το 2006 και ούτω καθεξής. Μετά για τα δικαιώματα. Δηλαδή ήρθε και η κυβέρνηση Καραμαλή, έγιναν εκλογές, μετά έτρεξε ο Καραμαλής, έκανε το 2007, παραγράφηκαν όλα. Έτσι, καθάρισε και τώρα τρέχει με τον νόμο περί Μπουγάδας. Και έτσι, μετά ούτε γάτε ναι, ούτε ζημιά. Μάλιστα, α, κατάλαβα. Κύριε καθηγητά, έχω καταλάβει πολλά. Δηλαδή ο κύριος Χατζόπουλος έτσι και μάζευε το μετρητό. Λέω, σε περίπτωση που μάζευε το μετρητό ο άνθρωπος και το βάζει σε καμιά αποθήκη, δεν θα διώκεται για τίποτα. Θα ήταν αθώος, εντελώς πάλευκος. Ακριβώς δεν θα μπορούσε να διωχθεί για τίποτα. Για πέστε μου κάτι όμως, για να ρωτήσω μετά και τον κύριο Καπερνάρο και τον κύριο Σακά τον εισαγγελέα. Αυτός λέει, επικαλείται ότι ποτέ δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση όνομα δικό του μπλεγμένο με εταιρεία. Και από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει πίσω από εταιρεία όνομα δικό του, υπάρχουν αχειράνθρωποι. Αυτό τι γίνεται εκεί πέρα, πώς ας πούμε στοιχειοθετείται και διασταυρώνεται με τη μαρτυρία, διασταυρώνεται η ενοχή δηλαδή και πάει μέσα. Τι γίνεται εκεί, με τη μαρτυρία του ξαδέρφου. Δεν είμαι συνήγορος υπεράσπισης κανενός. Ναι, δεν το ξέρετε, δεν ξέρω δεν το φάκελο, δεν τον έχω δει. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω όμως, είναι ότι πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση,
Υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα γενικότερης μη αναζήτησης ποινικών ευθυνών, ακόμη θα έλεγα και από την πλευρά της ποινικής μας δικαιοσύνης. Δηλαδή, στην γνωστή υπόθεση Siemens, ας πούμε, υπάρχει... Εκεί τώρα θα καλέσουν 12, εκ των οποίων οι δύο είναι σύμβουλοι της Μέρκελ. Εκεί γελάνε. Καλούνε τον πρώτο σύμβουλο της Μέρκελ, τον πρόεδρο της Siemens δηλαδή, καλούνε εκ των πρώτων συμβούλων της Siemens να δικαστούν στην Αθήνα. Υπάρχει λοιπόν, ακούστε, υπάρχει απόφαση γερμανικού ποινικού δικαστηρίου, ναι, πυρηνοδικίου του Μονάχου συγκεκριμένα, ναι, η οποία κρίνει ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Siemens στην Ελλάδα, μάλιστα, κύριος Χριστοφοράκος, δωροδοκούσε επί σειρά ετών, ως εκπρόσωπος της εταιρείας βέβαια, όχι για τον εαυτό του, δωροδοκούσε επί σειρά ετών με ποσοστό του τζίρου της εταιρείας στην Ελλάδα τα δύο μεγάλα κόμματα. Τα κόμματα, σας παρακαλώ, όχι πολιτικούς. Κανονικά υπάρχουν έγγραφα, αυτό είναι σίγουρο. Θα βγουν κι άλλα. Από ό,τι μαθαίνω, εντός 15, 20, 30 ημερών θα αρχίσει να σειραίουν πολλά έγγραφα. Έχουνε, έχετε κι εσείς. Όλοι έχουν, ναι. Ο καθένας έχει από μια παρτίδα. Ναι. Ναι. Που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2009. Ρωτώ εγώ, που δεν είμαι ποινικολόγος. Έχετε έγκριτους ποινικολόγους όπως τον κύριο Καπερνάρο στο πάνελ σας, οι εισαγγελείς κλπ. Λοιπόν, ερωτώ, δεν θα έπρεπε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το 2009 που έγινε γνωστό αυτό και που οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύτηκαν σε μετάφραση και σε ελληνικές εφημερίδες, να δει μήπως υπάρχει εδώ σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σύσταση και συμμορία, όπως λέμε. Εννοείται όλη την εταιρεία. Ναι, εντάξει. Μα τους καλούνε τώρα 12, ναι. Μεταξύ, ακούστε, του αρχηγού του κόμματος, του ταμεία του κόμματος, γιατί οι ταμείες των δύο κομμάτων φαίνονταν ως αποδέκτες των ποσών, του αρχηγού του κόμματος, του ταμεία του κόμματος και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Siemens, που είναι τα τουλάχιστον τρία πρόσωπα που απαιτεί ο ποινικός κώδικας, και να δούμε, δεν λέω ότι θα καταλήγαμε κάπου, αλλά να ερευνηθεί τουλάχιστον. Τα κόμματα πολύ μπλεγμένα με τη Siemens ήταν. Πολύ. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας εν το μέσο του νυχτός. Και θα πάρω την άποψη ενός ανθρώπου που έχει γράψει δεκάδες άρθρα για αυτή την ιστορία. Και έχει γράψει και ένα βιβλίο, το «Αμήνεστε περιπάρτης». Όχι περιπά. Όχι περιπατρίτος. Αλλά «Αμήνεστε περιπάρτης». Είναι ο υποστράτηγος, ο κύριος Θράγκος. Να τον δω στο παράθυρο, παρακαλώ. Να τον δω. Στρατηγέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί έχετε γράψει δεκάδες άρθρα, τα οποία έχουν και προκαλέσει και έχουν πολύ συζητηθεί. Ναι. Και έχετε γράψει για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμών που έχουν γίνει. Ναι. Πέστε μου κάτι. Μόνος του μπορεί ένας υπουργός της άμυνας, στρατηγέ, να παίρνει ό,τι όπλο θέλει, επειδή το εισηγείται μια επιτροπή πραγματογνωμών? Το υπόλοιπο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός δεν λαμβάνει γνώση, δεν μαθαίνει από καμιά υπηρεσία πόσο κάνουν αυτά τα δισεκατομμύρια? Όχι βέβαια, μόνος του δεν μπορεί. Και κυρία ευθύνη, συνευθύνη, αν υπάρχει ενοχή, υπάρχει συνενοχή, είναι του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού κ. Σημίτη. Εγώ δεν παριστάνω, κύριε Τράγκα, ούτε το Ρομποσπιέρο ούτε τη Ζαντάρκα. Αλλά στην έρευνα που έκανα, διαπίστωσα στην οκταετία Σημίτη, έγινε ένα μεγάλο φαγοπότη, μια εισβολή, μια ανεδύση εισβολή στην οικονομία και στην άμυνα τη χώρα. Και κατόπιν, δυστυχώς, οι διαπιστώσεις μου είναι ότι αυτή την εισβολή και τα αποτελέσματά τη στα ολέθρια τα συγκάλυψε η κυβέρνηση Χαραμαλή. Ο υπουργός, ο πρώτος, ο κύριος Πιλιοτόπουλος, έστειλε καμιά κοσαριά θύμα, ας πούμε 10 φακέλους με σκάνδαλα στον εισαγγελέα. Αυτό του έσφαγε το κεφάλι, γιατί αμέσως απελήθη, αφού είχε αποφασιστεί να συγκαλυφθεί αυτή η κατάσταση, και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Μημαράκη. Ο κύριος Βασιλάκος που είναι δίπλα σας, θεωρητικολογεί, διότι βέβαια μπορεί να έκανε αναφορές, μπορεί να έκανε κάτι, αλλά αποτέλεσμα. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, κύριε Σαντιγέ? Να σας πω. Άμα τι άλλο να κάνει. Να σας πω. Άμα σταμάταγε στο βράχο, ναι, του υπουργού του, είναι δικαιολογημένος. Αλλά θα έπρεπε να καταγγείλει στον ελληνικό λαό τα σκάνδαλα ένα προς ένα. Τα αυτά που τα υπερκοστολογημένα τα ξέραμε όλοι. Γιατί μισά... μήπως, με συγχωρείτε, οι δικές σας έρευνες που ήταν αποκαλυπτικότατες, ναι, κουνήσανε τίποτα? Όχι, γιατί μένα ήταν βιβλίο και με συκοφαντούσαν. Μα δεν ήταν μόνο το βιβλίο, στρατηγέ. Εδώ έχετε γράψει δεκάδες άρθρα. Ναι. Γράφετε, αρθρογραφείτε στο Παρόν, έχετε γράψει στο Κράσι, έχετε γράψει σε σημαντικά έντυπα. Δεν έχει διαψευστεί ποτέ άρθρο σας. Αλλά είναι δεν έχει κουνηθεί και κανένας. Είναι δύο βιβλία, όχι ένα, κύριε. Δεν έχει κουνηθεί κανένας. Ο, ναι, κύριος Βασιλάκος, από ό,τι ξέρω, θα μου, ναι, επιτρέψει να σας πω, έχει πάει θεσμικά και έχει υποβάλει κάτι εκθεσάρες, ναι, όπου εκλήθη και όπου έπρεπε.
Τι άλλο να έκανε, δηλαδή. Άρα συμφωνείτε λοιπόν ότι υπήρχε συμπαιγνία των δύο κομμάτων. Το ένα έδρασε εγώ δεν και το άλλο κάνει. Να σας πω κάτι, εγώ δεν λέω για συμπαιγνία. Ναι. Εγώ λέω για λεϊλασία. Εσείς είσαστε, τι να σας πω, είσαστε light. Εγώ μιλάω για... Όχι, συμφωνώ. Εγώ μιλάω για λεϊλασία. Λεϊλασία. Και προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε και ο κύριος Βασιλάκος για λεϊλασία χωρίς να το κατονομάσει έτσι. Είπε ναι, ναι, ναι. Ότι με το πάρτι, ναι, ναι, λέτε, είδατε, με το πάρτι του 2004 και με, το, και με την υπόθεση των εξοπλισμών ήταν η χρέωση και η υπερχρέωση της χώρας και η πτώχευση. Απλώς το είπε με άλλα λόγια, δεν το είπε έτσι βλητικά όπως εσείς ας πούμε. Ναι, αλλά θα έπρεπε, ναι, κύριε Τράγκα, να έχουν κρεμαστεί σήμερα. Τώρα με αυτή... μη με κάνετε. Ναι, τώρα ναι, θα πούνε ότι γιατί... εσείς είστε ο Ροβεσπιέρος και εγώ ο Μαρά. Ναι, θα σας πω και γιατί. Μας λείπει κάποιος άλλος στη μέση, καταλάβατε. Αγορές ναι, του 2000 και μάλιστα, του 2001, ναι, παραδείγματος χάρη, F-16 υπάρχουν χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας. Υπάρχουν πυροβόλα χωρίς πυρομαχικά. Ναι, αλλά υπάρχουν... δεν θα το καταλάβει όποιος μας παρακολουθεί τώρα. Εάν καταγγείλετε όλα τα συστήματα τηλεχειρισμού, ραντάρ, πηξίδων κτλ. Ουδής φίλος τηλεθεατής αυτή την ώρα μπορεί να παρακολουθήσει. Όχι, παρά μόνο τους τίτλους. Ναι, πείτε μου, μπορεί να τα πάρει ένας υπουργός όλα αυτά χωρίς να το ξέρουν ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θα σας απαντήσω. Ναι. Για να έρθω στην αυριανή δίκη, ο κύριος Τσοχατζόπουλος δικαίως αισθάνεται μια μοναξά στο εδόλιο. Στο εδόλιο έπρεπε να συντροφεύεται. Τώρα, ναι, πέστε μου, ναι. Να συντροφεύεται πρώτα από τον ολέθερο πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη. Ο οποίος κύριος Σιμίτης φέρει βαρύτατες ναι, ευθύνες. Αλλά εσείς δεν είστε ούτε εισαγγελέας ούτε πρόεδρος του δικαστηρίου που θα τους δικάσει. Εκτίμησα. Που θα τον δικάσει. Τώρα ναι, η μοναξιά του κυρίου Τσοχατζόπουλου, κοιτάξτε να δείτε, θα εκτεθεί αύριο ναι, είτε στις ερωτοαπαντήσεις μεταξύ των μελών του δικαστηρίου, του Σεβαστού Δικαστηρίου, είτε αργότερα στην απολογία του. Έτσι δεν είναι. Και για κάτι άλλο, γιατί ξέρει ναι, ο κ. Τσοχατζόπουλος ότι υπάρχουν για το Υπουργείο Άμυνας τουλάχιστον άλλοι 10 Τσοχατζόπουλοι που αυτή τη στιγμή πίνουν τη σαμπάνια του στην Ντόμ Περινιόν και καπνίζουν το κοχύμα. Στο Κορυδαλό είναι δύσκολο για Ντόμ Περινιόν, αλλά μπορεί να βρει κανένα κρασί, κανένα ρετσίνα Γαλλία. Εκτός, είναι η εκτός Τσοχατζόπουλοι Τσοχατζόπουλοι ναι, του Υπουργείου Άμυνας που κάνουν ναι, αυτό το πράγμα mm-hmm, και οι άλλοι των άλλων, όπως ανέφερε, των άλλων μεγάλων αρπαχτών που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ. Έρχομαι λοιπόν να τονίσω ναι, λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ναι, δικαίως ο κύριος Τσοχατζόπουλος διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται δικαίως. Και παρακάτω ότι. Βάλτε μια στιγμή... τελεία. Βάλτε μια τελεία, ναι, ναι, διότι να μην προλάβουμε τους δικαστές. Κύριε ναι, Καπερνάρο, έχετε το λόγο. Πέστε μου εσείς. Όλα αυτά καλά, αλλά είναι παραγεγραμμένα. Για να κάτσει συγκατηγορούμενος ο κύριος Σιμίτης, πρέπει να έχει και αυτός έχουν παραγραφεί όλα. Κατηγορία, τι να κάνω, την κατηγορία του ξεπλήματος. Συνεπώς, εκείνης ναι, της εποχής, όλοι οι συνένοχοι, που είναι όλοι οι συνένοχοι, θα είχαν την απόφαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που λένε ότι είναι παραγεγραμμένα τα δικήματα. Επαναλαμβάνω, εκτός από αυτό το ξέπλυμα που είναι ο κύριος Τσοχατζόπουλος και που αν δεν υπήρχε το σπίτι δίπλα στη Ζολώτα, δεν θα ξέραμε τίποτα κανείς. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει για την ιστορία, μια και την επικαλεί τον κύριο Τσοχατζόπουλος. Ο Μήτος λέει το σπίτι. Ορίστε. Το σπίτι δηλαδή αυτό ήταν ο Μήτος Αριάδνης. Ακριβώς. Μάλιστα. Αν δεν υπήρχε το σπίτι, δεν θα υπήρχε τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν θα ήταν ο κύριος Τσοχατζόπουλος κατηγορούμενος. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνει για την αλλά ιστορία που ανέφερε ο ίδιος. Υπουργός, ας πούμε. Μπορεί... Τόσα χρόνια υπουργός δεν είχε μαζέψει, ας πούμε, το πουγγί του τίποτα, δεν δικαιολογούσε τίποτα για αυτό το σπίτι. Ποιος? Ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Γιατί εδώ, ας πούμε. Είναι θέμα αποδείξεως. Εδώ καταλάβατε. Είναι ναι, θέμα αποδείξεως. Τώρα στο δικαστήριο, αν αποδειχθεί, εκείνο που ναι, πρέπει δηλαδή, να κάνει. Ας πούμε, επειδή ναι, όμως τα εξώδικα. Δεν είχε το κατητής του, ας πούμε, με τους μισθούς του. Δεν βγαίνει με τους μισθούς. Νομίζω ότι το κατητής δεν βγαίνει με τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Όχι, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι για 5.000 και ένα ευρώ πάνε κατηγορούμενοι για το ΦΠΑ. Πρέπει να. Πάνε μέσα καγκελάτη για το ΦΠΑ και υφίστανται όλες τις ταπεινώσεις. Πηγαίνοντας στον εισαγγελέα και από εκεί στη Γαδά πάνε, στη Γαδά πάνε πάνω, στο μεταγωγόν και τα λοιπά, υφίστανται ταπεινώσεις και τέτοια. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος, λογικά τι πλούτισμο μπορεί να είχε εκτός των βουλευτικών αποζημιώσεων, δεν είχε, είχε καμιά επιχείρηση απ' έξω. Δεν ξέρω για τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ξαναπώ όμως, γιατί υπήρξε παρονίγο πρωθυπουργός διάφορο, και ναι, επειδή αυτή τη στιγμή τώρα είμαι και εγώ, έχω ασχοληθεί τελευταία με αυτό το άθλημα. Θέλω να πω στον κύριο Τσοχατζόπουλο που στέλνει εξώδικα να προσέλθουν σαν μάρτυρες. Δεν θα πάει κανείς από αυτούς. Τα εξώδικα είναι μια τυπικούρα για να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια. Και αν θέλει, μπορεί τώρα με το άρθρο 353 να κατονομάσει
ανθρώπους, να δώσει και περιστατικά, να δώσει γεγονότα. Το δικαστήριο θα κρίνει. Και μπορεί, θα... μπορεί ή θεωρείται πλέον αναξιόπιστος, γιατί αξιόπιστε. Μήπως είναι αναξιόπιστος επειδή τα κράταγε κρυφά όχι, και επειδή πήγε γεγονότα. Μέσα στον Κορυδαλό, τώρα δεν έχει τη φερεγγιότητα ενός ανθρώπου που είναι έξω και βγαίνει και καταγγέλει. Αν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία των μαρτύρων όπου τα ονοματεπώνυμά τους θα τα δώσει για πρώτη φορά ο κύριο Τσοχατζόπουλος κατά τη διάρκεια της δίκης και κρυθεί, επαναλαμβάνω, από το δικαστήριο μπορεί την να αναγκαία πει, θέλω παρουσία το σημείο τους, να καταθέσει. Θα τους καλέσει το δικαστήριο. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Μπορεί να πει το σημείο, θα το καλέσει. Βεβαίως. Και όλα τα μέλη του Κησέα, βγάλ τα έγγραφα. Δικαστήριο... Και όλα τα μέλη του Κησέα και τον Απόντα. Υπάρχει ένα άγιο. Μπορεί άκους... να καλέσει και τον Παπανδρέο, ο οποίος δεν πήγε σε καμιά φορά να καλέσει. Ένα άγιο, ω μάρτυρε, ναι. Ναι, υπάρχει ένα άγιο άθρο του κώδικα πηγικής οικονομίας το 353, όπου με αυτό κάνοντας χρήση και δίνοντας πραγματικά. Περιστατικά τα οποία θα υποδηλώσουν την αναγκαιότητα της παρουσίας τους, το δικαστήριο θα τους καλέσει οπωσδήποτε. Ο κύριος Αλατζάς να προσθέσει κάτι που θέλει. Να προσθέσω κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα είχαμε περισσότερες απαντήσεις και θα μας είχαν λυθεί όλες οι απορίες αν η Ελληνική Βουλή, οι δικαστικές αρχές, οι οικονομικές υπηρεσίες του κράτους, αναφέρομαι στο ΣΔΟΕ, είχαν κάνει καλύτερα τη δουλειά τους το 2004, το 2005, τότε που τα αδικήματα δεν ήταν παραγεγραμμένα. Αν είχαν ακολουθήσει την πορεία του μήπως χρήματος... Μήπως τον φοβότσαν οι άνθρωποι. Είχαν ακολουθήσει μήπως την είχε άκρες παντού. Υπήρχαν οι ενδείξεις... Μήπως τον φοβότσαν, γιατί δεν είναι, γιατί αυτοί πάλι είναι. Υπάρχουν για τα χρήματα, συγγνώμη κύριε Καπετέ, πείτε πόσες υποθέσεις είναι κουκουλωμένες, εσείς ξέρετε καλύτερα. Να σας πω κάτι. Είναι πολλές κουκουλωμένες. Εδώ στην Ελλάδα κουκουλώνουν υποθέσεις. Κουκουλώνουνε. Γιατί γίνονται κουκούλες εδώ. Υπήρχαν οι ενδείξεις για την πορεία του χρήματος. Κύριε Σακιά, έρχομαι για να ξεσπάσεις. Για πείτε μου. Ναι. Υπήρχαν οι ενδείξεις για την πορεία του χρήματος. Σταμάτησε η πορεία του χρήματος στην Ελβετία και μάθαμε μετά από 7 χρόνια. Μετατόρμη ότι... λέτε. Ναι, μετατόρμη. Αλλά εγώ έχω ρωτήσει υψηλά ισταμένους της κυβέρνησης Καραμαλή. Πολύ ψηλά. Μου είπαν ότι εκεί ακουμπήσανε και δεν πήραν καμιά απάντηση. Πώς πήραμε μετά, δηλαδή. Την πήραμε λοιπόν μετά και. Δηλαδή στην αρχή δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή από την Καραμαλή δεν μπόρεσε να σπάσει εκεί το βυζάκι. Δεν το πίεσαν. Δεν το πίεσαν. Γιατί εγώ ρώτησα, πήγα και του λέω ρε Κούστα. Του λέω τι έγινε. Μου λέει μπα, μπλοκάραμε. Μου λέει τι να κάνω. Και να θυμηθούμε βέβαια ότι ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρδος από την πλευρά του Πασόκ δώσαν ανένδοτο αγώνα. Και όταν ερχόταν οι λογαριασμοί στις επιτροπές λέγανε ότι ήταν αριθμοί τηλεφώνου. Ή για παράδειγμα, ναι, έτσι έλεγε ο κύριος Βενιζέλος, ο λογαριασμός της Ντρουμίλαν που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο σήμερα, έλεγε Ντρουμίλα. Ότι ήταν Ντρουμίλαν. Ήταν ωραία, μία... τι γίνεται Ντρουμίλα για δολοφονίες, είχαμε στη Μόσχα και ιστορίες, μετατόρμη. Κύριε Σακά, ο κύριος Σακάς, θέλω να πω για να ξέρουν, ορισμένοι από εσάς το ξέρετε, ίσως πολλοί, παραιτήθηκε επειδή δεν μπορούσε, δεν αισθανόταν καλά ο άνθρωπος, να δικάζει ανθρώπους για αδικήματα και να μην μπορεί να παραπέμψει κανένα για κακούργημα πολιτικό. Και θέλω πάνω σε αυτό να μου πείτε την άποψή σας. Κύριε Γιάννη Σακάς. Με αφήσατε τελευταίο να βράζω με όλα αυτά που ακούω. Βέβαια, σαν εισαγγελικός λειτουργός. Άρα μπορείτε να ξεσπάσετε τώρα στο επόμενο δίλεπτο. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Το θέμα είναι και το οποίο κατήγγειλα αμέσως όταν βγήκα έξω από τα κάγκελα της Ευελπίδων, να φαίνονται πίσω τα κάγκελα. Είπα και δήλωσα, δεν ανέχομαι να παραγράφονται όλα τα κακουργήματα των υπουργών. Όχι απλώς πλημμυρίσματα. Κακουργήματα. Λοιπόν, να βλέπεις εσύ δηλαδή... Εσύ που με βλέπεις, νομίζεις ότι έχεις ιδιοκτησία. Δεν έχεις. Να... Νομίζεις ότι δεν θα πας φυλακή. Κάποια στιγμή θα πας. Μα δεν αυτό μπορεί, είναι το φτιάχνουν έσχος... στρατόπεδα κάτω από τη Λάρισα, θα είναι γεμάτο στρατόπεδα. Κύριε Τράγκα... Μεγάλα, καγκελάτα, όλα. Αυτό είναι το έσχος, οδήγησαν τον απλό Έλληνα πολίτη, τον νοικοκύρη, να είναι υπό ποινική αντίληψη πλέον. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ να βλέπω, να έχω ορκιστεί, να ξενυχτάω, να μην πηγαίνω διακοπές, να μην μου παραγραφούν δικογραφίες, πλημελήματα ή κακουργήματα. Δικαστικός λειτουργός και ειδικά σαν εισαγγελέας που υποτίθεται είσαι ο σαμουράι της ποινικής διαδικασίας, της ποινικής δικαιοσύνης, ο σαμουράι, ο φύλακας και πρέπει να εποπτεύει το μάτι σου να πιάνει και να αντιλαμβάνεσαι γρήγορα για να μην παραγράφονται κακουργήματα. Λοιπόν, να έχουμε ορκιστεί, διακοπές να μην πηγαίνουμε και να βλέπουμε. Έναν από το Σύνταγμα συλλογικό εισαγγελέα που λέγεται Ολομέλεια Βουλής να αφήνει κακουργήματα υπουργών και να παραγράφονται. Και εδώ ακούω τόση ώρα, παραγράφτηκε το ένα από το 2001, παραγράφτηκε το επί άλλο, εποχής παραγράφτηκε κατοχής, το άλλο. Έχουμε όμως τον Τζοκατζόπουλο και τον Παπαγεωργόπουλο. Μισό λεπτό. Τελειώσα. Για το πλυντήριο.
Με... Όχι για το βασικό έγκλημα. Έχει σημασία να ήταν κατηγορούμενο για το βασικό έγκλημα. Εννοείται την παθητική μετά... δωροδοκία. Βεβαίως. Απαράδεκτο. Προηγούμενο. Υπάρχει Έλληνα πολιτικό που να έχει πάρει να έχει δωροδοκηθεί. Όχι, σε παρακαλώ, εσύ παίζει και... με το τηλέφωνο. Να σας πει τη υπάρχει Έλληνα πολιτικό που να έχει πάρει έστω και ένα φωντανάκι. Να έχει πάρει ένα Λεωνίδα. Έχει πάρει Έλληνα πολιτικό. Ναι. Τι, έχουμε δίκε, έχουμε καταδίκε, τι έχουμε. Τον Παπαγεωργόπουλο έχουμε γι' αυτό. Κύριε Τράγκα, ένα δήμαρχο έχουμε, ο οποίος δεν έχει βρεθεί και πτώμα. Το υψηλά ιστάμενο έγκλημα πρωθυπουργών, υπουργών, υφυπουργών. Πώς τα λέτε έτσι, κύριε, έχουν καταδικαστεί. Λοιπόν, διώκεται. Τι είχαμε εδώ, ένα συμφορά, είχαμε μια Siemens, είχαμε ένα υποβρύχιο, είχαμε το 2004, είχαμε το χρηματιστήριο, είχαμε τα ομόλογα, είχαμε. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή δεν είχαμε και τίποτα. Με αυτά που είπατε, γέμισε όλη η χώρα, να πούμε. Τόσες δικογραφίες βγαίνανε. Και γι' αυτό σηκωθήκατε και φύγατε από εισαγγελέας εσείς. Δεν άξιζε τον κόπο. Προσβάλλουμε την αξιοπρέπειά μας, αυτό εγώ κατάλαβα, να είμαστε εκεί μέσα και να βλέπουμε τα σπουδαία εγκλήματα, τα βαριά εγκλήματα που δημιούργησαν χρέη, όπως ακούσατε εδώ προηγουμένως, και τα πληρώνει σήμερα ο κάθε νοικοκύρης Έλληνας και είναι κάτω από ποινική διαδικασία να βρεθεί και με αυτόφορη σύλληψη από 5.000 ευρώ αν χρωστάει για να ξεπληρώσει αυτά καγελάτος, τα καγελάτος, μαθέ. Τα υπερκοστολογημένα εκεί, που ακούσατε, τα οποία κατήντησαν διάβασα ομόλογα, μια έκθεση, ομόλογα μια έκθεση. Ναι. Λοιπόν, και να βλέπετε τον σαμουράι της εισαγγελέα συλλογικό από το Σύνταγμα, παρακαλώ, όχι από απλό νόμο. Λέτε την ολομέλεια της Βουλής. Η ολομέλεια της Βουλής να προβλέπεται από το Σύνταγμα. Πως δεν καταλαβαίνει και να μην επιτελεί το καθήκον της, δηλαδή βάλτε δεν βοηθάει την απονομή της δικαιοσύνης. Και να βγαίνει βούλευμα τελειώσαμε το θέμα. Και θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ο κύριος Βασιλάκος θέλει να πει κάτι και τελειώνω. Έσχος. Κυρίες έσχος και κύριοι, για αυτούς τους εισαγγελείς βουλευτές. Κύριοι, είναι το πρώτο θέμα της εβδομάδος η δίκη του κυρίου Τσοχατζόπουλου που άρχεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η απικία του αέναου χρέους θα έχει και αύριο θεάματα και τις επόμενες ημέρες. Άρτο δεν θα έχετε. Συντάξεις δεν θα έχετε. Μισθούς δεν θα έχετε. Θα ακούτε λοιπόν όλους τους διαλόγους που θα μεταφέρονται από τους δικαστικούς συντάκτες τους εκλεκτούς προς τα έξω. Από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο φίλος μου ο κύριος Ακάς, εισαγγελέας και πολλοί φίλοι μου εισαγγελείς, αυτή είναι η Ελλάδα. Ο κύριος Βασιλάκος θέλει να προσθέσει κάτι πριν πάω σε ένα διάλειμμα ή μάλλον σε ένα βίντεο. Ναι, πέστε μου. Νομίζω με τις ερωτήσεις σας, κύριε Τράγκα, ψάχνετε ψηλού στάχυρα, επιτρέψτε μου να σας πω. Εγώ λοιπόν θα σας κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ας υποθέσουμε ότι είστε πρωθυπουργός. Σας έρχεται λοιπόν μια εισήγηση, η οποία λέει ότι οι επιχειρηματικές ανάγκες είναι να αγοράσουμε 243 άρματα μαζί με τα πυρομαχικά τους και έχετε ένα προϋπολογισμό 2,2 δισεκατομμύρια. Εντάξει, μέχρι εδώ έχετε να ρωτήσετε κάτι. Όχι, το πρώτο που θα ρωτήσω είναι σε τι τιμές πολλούνται. Όχι, όχι. Δεν θα ρωτήσετε αυτό. Θα σας πω κάτι. Θα σας πω. Εγώ πίεσα κάποτε έναν πρωθυπουργό και του είπα γιατί πήγε στη Ρωσία να αγοράσει. Και μου είπε γιατί ήταν φθηνότερα. Και τον πίστεψα. Μετά από πολλή ώρα που κάτσαμε μαζί, και γιατί πήγε εκεί. Μου λέει για να κάνω αντίρροπη κατάσταση. Ποια αντίρροπη κατάσταση. Γιατί. Και μου είναι φθηνότερα, κύριε Βασιλάκο. Λέω ένα πρωθυπουργό, καμιά φορά συναντάω και εγώ κανένα. Σωστά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ρωτούσατε, έγινε διαγωνισμός. Είναι σωστός ο διαγωνισμός, είναι αντικειμενικός, είναι διαφανής, είναι αδιάβλητος. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα ρωτούσατε αν ήσασταν πρωθυπουργός. Ναι, δεν τον πήγα πιο κάτω τον άνθρωπο, ναι, γιατί όχι, έχει πάει τόσο είναι υπόθεση εργασίας, κύριε Τράγκα, είναι υπόθεση εργασίας. Και σας επαναλαμβάνω την εισήγηση που έχετε, 243 άρματα. Μαζί με τα πυρομαχικά του. Αν δεν θέλετε να κάνω πλάνο εργασίας, δεν μπορώ να κάνω. Όχι, όχι. Θα πήγαινα σε μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση την ποιότητα του άρματος. Έγινε ο διαγωνισμός, σας λέω, 2,2 δισεκατομμύρια, 2,43 άρματα μαζί με τα πυρομαχικά του. Και κατακυρώνεται προμήθεια 170 άρματα με 1,7 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή σας. Προμήθεια. Κατοχυρώθηκε προμήθεια. Όχι, κατοχυρώθηκε, λέω, αγορά. Ο διαγωνισμός, αν θέλετε. Η προμήθεια, η αγορά. Δεν, όχι η προμήθεια, η αγορά. 173. Αν κάνετε 170, 1,7 και 2,43, χωρίς πυρομαχικά. Και 2,43 με 2,2. Κάντε τις διαιρέσεις να δείτε. Αν ψάχνετε ψήλου στάχυρα. Καταλάβατε. Εσείς καταλάβατε. Το είπατε δύο φορές. Τρίτη δεν έχει απόψε. Καταλάβατε. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τίποτα δεν καταλαβαίνετε.